Το μήνυμα της δωρεάς συμπαγών οργάνων, μυελού των οστών και αίματος πέρασαν και διέδωσαν με τον καλύτερο τρόπο γιατροί του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας και μέλη της ομάδας Συνάνθρωποι, παίρνοντας τις σανίδες τους και κοπηλατώντας το πρωί του Σαββάτου. Κοπηλατούμε για καλό σκοπό. Σήμερα θέλουμε να περάσουμε το μήνυμα της δωρεάς οργάνων, της δωρεάς μυελού των οστών και τη δωρεά των αιμοπεταλίων. Αυτό που θέλουμε να πούμε σήμερα, να δώσουμε ένα μήνυμα στους χιλιάδες νεφροπαθείς, αυτούς που περιμένουν καρδιά, νεφρό και περιμένουν ένα ύπαρ, είμαστε κοντά τους, είμαστε δίπλα τους. Ο άστατος καιρός και η υψηλή βροχή δεν εμπόδισε τους κοπηλάτες να ανοιχτούν στον Πατραϊκό και να κάνουν κανονικά τη διαδρομή από το κολυμβητήριο της Αγιάς στην Μαρίνα της Πάτρας. Κοπηλατήσαμε υποβροχή για αερό σκοπό και παρότι είχαμε δει τις συνθήκες που ήταν άσχημες από χθες, είπαμε ότι θα το κάνουμε έτσι κι αλλιώς, διότι δεν είμαστε από ζάχαρη, μπορούμε και υπό αντίξουσες συνθήκες, αν είναι αερός σκοπός, να πετύχουμε το στόχο μας. Οι συμμετέχοντες πήραν τα κανό τους και με εφετηρία το πρώην κολυμβητήριο της Αγιάς στην Πάτρα έφτασαν μέχρι τη Μαρίνα και στη συνέχεια επέστρεψαν πίσω, απολαμβάνοντας την ηρεμία της θάλασσας που παρά τη βροχή τους βοήθησε στην κοπηλασία, παίρνοντας παράλληλα μηνύματα ζωής και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας. Νομίζω είναι πιο ωραία από ήλιο, διότι δροσίζεσαι και αρκεί να μην έχει κυματισμό. Σήμερα νομίζω ο καιρός ήταν τέλειος. Μπορεί να έχει βροχή, δεν είχε κυματισμό ούτε ρεύμα. Οπότε δεν συναντήσαμε κανένα πρόβλημα. Να θυμηθούμε ότι οι άνθρωποι που κάνουν αιμοκάθαρση είναι 2, 3 και 4 φορές τη βδομάδα στα μηχανήματα. Είναι το ελάχιστο να στείλουμε το μήνυμα να γίνουμε όλοι δωρητές οργάνων και σίγουρα θα νιώσουμε καλύτεροι άνθρωποι. Η κοπηλασία πραγματοποιήθηκε με σκοπό την προώθηση της ημερίδας με θέμα μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων, μυελού των οστών, αίματος και παραγόγων του, που θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σάββατο 11 Μαΐου στις 18:30 το απόγευμα στην Πάτρα και στην αίθουσα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας.